Χαίρετε! Καλώς ήρθατε σε ένα ταξιδιωτικό φαγητό βίντεο. Είναι homemade, αλλά επειδή πάρα πολλοί μου στέλνετε για διάφορα μέρη που πάτε ταξίδι, πού να πάτε, τι να φάτε, οπότε εγώ σε κάποια έχω κάνει βίντεο, αλλά σε κάποια μέρη έχω ταξιδέψει πολύ πριν ξεκινήσω το YouTube και έχω κάποια πάρα πολύ αγαπημένα ή δεν έχω καταφέρει ακόμα να ανεβάσω φαγητένια βίντεο από εκείνα τα μέρη, μάζεψα κάποια τα πάρα πολύ αγαπημένα μου. Θα σας αφήσω τα ονόματα και από κάτω στο κουτάκι περιγραφής, θα σας πετάω και διάφορες φωτογραφίες για να βλέπετε για ποια πράγματα συζητάμε. Θα σας τα πω όσο πιο αναλυτικά μπορώ. Ξέρω ότι λίγο πληθωρική στις περιγραφές μου και ειδικά για φαγητό, οπότε μείνετε μαζί μου και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί με το σκονάκι. Ξεκινάω με Ιταλία. Η Ιταλία είναι πανέμορφη. Η Ιταλία, εκτός από πανέμορφη, έχει και το πιο θεϊκό φαγητό. Τέλεια. Πάμε λοιπόν στο Παλέρμο. Στο Παλέρμο έχω να προτείνω μέσα σε πάρα πολλά καταπληκτικά μαγαζιά, οπότε αν θέλετε να δείτε και πιο λεπτομερείς σε περιγραφές, έχω ανεβάσει και συγκεκριμένο βίντεο και στο Instagram. Ναι, έχω και εκεί highlight από εκείνο το ταξίδι μου, αλλά αν πρέπει κάποιος να σημειώσει δύο, είναι οπωσδήποτε πίτσα φρίντα, φανταστική πίτσα φρίντα, μου την έχουν πει οι fellow travelers, Java travelers, τα φιλιά μου, από τις πιο νόστιμες πίτσες που έχω φάει ever, και το ζάχαρο πλαστείο, παύλα παγωτατζίδικο, μπριοσά, δεν ξέρω πώς λέγεται, ξέρω πώς τρώγεται όμως, το οποίο έχει σκεφτεί κάτι πάρα πολύ απλό. Παγωτό, ιταλικό νόστιμο τζελάτο, το οποίο το βάζουν μέσα σε ένα μικρό μπριός. Αλλά όχι το μπριός το ψωμένο, το μπριός το τσουρεκένιο. Αυτό δηλαδή που παίρνεις το Πάσχα, που μυρίζει ήδη από μόνο του φανταστικά, το κόβουν στη μέση, του ρίχνουν και δύο μπάλες παγωτό και σοκολάτες και ό,τι θέλετε, και αυτό το άρρωστο πράγμα το έχουν και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Σε άλλο μέρος στην Ιταλία, πάμε Φλωρεντία, όπου εκεί έχω να προτείνω το ένα εστιατόριο, το οποίο είναι ακριβό, θέλει κράτηση αρκετό καιρό γιατί είναι και καλό, αλλά έχει πεντανόστιμο φαγητό, και είναι το Il Latini, που εκεί έχω φάει την πιο τέλεια μπιστέκα φιωρεντίνα, μεγάλο κομμάτι μπριζόλας, ειλικρινά συγχωρέστε με, δεν ξέρω να ξεχωρίζω T-bone, ribeye κλπ, αλλά είναι μια τέλεια φανταστική μπριζολάρα του ενός κιλού και βάλε, που κάνει 50 ευρώ, το λέω, αλλά ένα medium rare τέτοιο μπριζολάκι είναι φανταστικό. Και απ' την άλλη πάμε στο πιο νόστιμο, φτηνό της Φλωρεντίας, που είναι το Αντίκο Βινάιο, είναι γνωστό street foodάδικο, μπορεί να περιμένετε σε πάρα πολύ μεγάλη ουρά, ναι, το λέω να το ξέρετε, αλλά πιστέψτε με, αξίζει, γιατί και εγώ την πρώτη φορά που λέω σιγά λέω μην κάτσω, και έκατσα και με δικαίωσε. Όπου παίρνετε σάντουιτς μεγάλο, τύπου βιβλίο, είναι οι φρατζολάρες, κομμένες στη μέση, γκράου, και βάζετε μέσα ό,τι υλικά θέλετε, κάνει 5 ευρώ ό,τι και να βάλετε μέσα, και το ό,τι βάζουμε μέσα μπορεί να είναι από πεκορίνο, από παλαιωμένη γκούντα, από ρόκα, από μοτσαρέλες, μορταδέλες, ιταλικό λουκάνικο, δεν συμμαζεύεται. Με αγαπημένο με εμένα την γκορκοντζόλα με λάδι τρούφας, άντε γεια. Πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό, στην Κοπενχάγη, που είναι και τσιμπημένο μέρος γενικά σαν προορισμός, όσο ανεβαίνουν πιο βόρεια, κρυβαίνουν τα πάντα και το φαγητό πάρα πολύ, οπότε σαν μια πάρα πολύ καλή λύση, φτηνή και νόστιμη, έχω ένα σαντουιτσάδικο το οποίο είναι πάρα πολύ undercover και εγώ το είχα βρει μπροστά μου, αλλά το αγάπησα, είναι μια τρύπα πραγματικά που φτιάχνει μόνο σάντουιτς και λέγεται Back, και αν θέλετε να προσανατολιστείτε είναι πάρα πολύ κοντά στο παλάτι το Ρόζενμπουργκ. Πάμε στη Βιέννη, όπου εκεί θα πω αυθεντικό βιενέζικο κεντρικής Ευρώπης φαγητό, κρεατικά, σνίτσελ,
ωραία πράγματα. Και βάζω αγαπημένο που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, γιατί προφανώς σε κάθε τουριστικό οδηγό θα βρείτε τα πιο famous, είναι το Salm Brow, το οποίο, για να σας κατατοπίσω, είναι δίπλα στο κάστρο Belvedere. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ έμπαινα στα κάστρα, τα έβλεπα με τα πίναγα, έβγαινα, έτρωγα καπάκια, ό,τι έβρισκα μπροστά μου, και σε πάρα πολύ καλά μαγαζιά ευτυχώς. Οπότε σημειώστε το, Salm Brow με κρεατικά είναι πάρα πολύ καλό. Στο ίδιο μήκος κύματος και κουζίνας στο Βερολίνο είναι το Hofbrauhaus. Το Hofbrauhaus γενικά είναι τουριστικό. Είναι και ένα chic tourist trap, είναι αλυσίδα, υπάρχει και σάλα. Βέβαια εγώ αγαπώ αυτό του Βερολίνου γιατί είναι πολύ κεντρικά, είναι στην Alexanderplatz και είναι μια πάρα πολύ εύκολη λύση όταν κάποιος είναι στο κέντρο. Πάλι φανταστικά κότσια, μπύρες τεράστιες, ότι πρέπει για εξετάσεις χολυστερίνης. Τώρα θα πάω σε κάτι έτσι πιο περίεργο που έχω καιρό να το θυμηθώ και ήταν εποχής προ-YouTube. Είναι στη Μαδρίτη δύο πάρα πολύ αγαπημένα μαγαζιά. Το ένα λέγεται San Ginés, με G γράφεται, και σερβίρει τσούρους. Τα τσούρους γενικά πλέον έχουν έρθει και εδώ, είναι τα ζυμαράκια τα μακρόστενα, τα οποία σας τα σερβίρουν μαζί με πηχτή σοκολάτα, κάποιοι τα σερβίρουν και με ντούλτσε ντι λέτσε, κανελίτσα, ζαχαρίτσα και αντεγιά, είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα. Και η San Ginés είναι η πιο παλιά τσουρερία στην Μαδρίτη, θα έχει πάρα πολύ ουρά, αλλά αξίζει γιατί και μέσα είναι πολύ ωραίο και πεντανόστιμο. Σε άλλα φαγητά, Μαδρίτη, τάπας, σαγκρία, αξίζει ένα βράδυ τουλάχιστον, αν όχι κάθε βράδυ, να αφιερώσετε στο να πάτε να φάτε τάπας, που είναι τα μικρά τα πιατάκια τους με μεζεδό, σαν τσιπουράδικο φανταστείτε τους, με κανατάρες σαγκρία, λευκή σαγκρία, πεθαίνω. Και εγώ προτείνω ένα που λέγεται Calle de Toledo, το οποίο πραγματικά είχα πάει, όταν είχα πάει μου άρεσε τόσο πολύ που πήγα τρία βράδια στη σειρά, νομίζω δεν πήγα πουθενά αλλού, ήταν πάρα πολύ ωραίο και ο τύπος, αν είναι ακόμα ο ίδιος, γιατί έχουν περάσει και νομίζω 9 χρόνια που έχω πάει, ήταν ένας φανταστικός Ισπανός με κάτι μουστάκες, ο οποίος καταλαβαίναμε ότι μας καταλαβαίνει που μιλάμε και μας έπιασε την κουβέντα, μίλαγε ελληνικά, γιατί είχε περάσει πάρα πολλά καλοκαίρια στην Ελλάδα και ήξερε ελληνικά και ήταν ένας φανταστικός έτσι Ισπανός στο ταπεραμένο το δικό μας, πολύ ωραίος τύπος. Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, κάτι πάρα πολύ περίεργο. Έχω να προτείνω στο Βελιγράδι, ένα εστιατόριο το οποίο πρότεινε μια φίλη της παρέας που είχε ξαναπάει και το ήξερε, ένα μαγαζί που έχει πολύ αστείο όνομα, πολύ αστεία διακόσμηση, λέγεται Lorenzo Cacalamba. Η διακόσμηση του μέσα είναι στα όρια του kits, πολύχρωμο, από περίεργους πίνακες, κορδέλες, κούκλες, αγάλματα. Γίνεται ένα χάος μέσα στο μαγαζί. Αξίζει μόνο και μόνο το γκουγκλάρετε τώρα να δείτε πόσο περίεργο είναι. Αλλά εκτός από περίεργο έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Εκεί έφαγα και αυτό το κλασικό τη σοκολάτα, την μπάλα που σου ρίχνει πάνω την πιο καυτή ρευστή και ανοίγει μπάλα και έχει και από μέσα μπράουνι και αντιγιά. Αλλά όποιος πάει εκεί θα παραγγείλεται οπωσδήποτε σαλάτα πράσινη με μπανάνα και τηγανιτό καλαμάκι. Όπως το ακούτε, αυτό το φαγητό το πήραμε μόνο και μόνο για να δοκιμάσουμε αυτή την ιδέα όπως τη φανταζόμασταν και ήτανε μία φανταστική σαλάτα. Το πώς πάει η μπανάνα με το καλαμαράκι δεν θα το πιστεύετε, ούτε εγώ το πίστευα και ακόμα και τώρα που το λέω δεν μου φαίνεται ότι κολλάνε αυτές οι λέξεις στην ίδια πρόταση. Και θα ήθελα από κάτω να μου γράψετε και εσείς μαγαζιά αγαπημένα και προτάσεις δικές σας για μέρη που έχετε πάει και εστιατόρια ή πού να πάω σε όποια μέρη έχετε πάει να τα δω να τα εξερευνήσω. Ξέρω ότι έχω αφήσει πάρα πολλά απ' έξω. Επίσης το κανάλι έχει συγκεκριμένο playlist που έχει μόνο βίντεο με φαγητά, άρα κάποιες πόλεις, κάποια μέρη έχουν και δικό τους βίντεο, οπότε μπορείτε να τα δείτε και εκεί και πάρα πολύ αναλυτικά. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια! Καλή όρεξη!